Σήμερα, Κυριακή 15 Μαΐου 2022, εορτάζει η Μυτιλίνη. Σήμερα τελέστηκε με όλη της τη λαμπρότητα η λιτάνευση του πολιούχου νεομάρτυρος Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, πολιούχου της Μυτιλίνης. Έτσι και φέτος λοιπόν, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη, τελέστηκε το Σάββατο 14 Μαΐου στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό, όπου φυλάσσεται τόσο το άφθαρτο σκήνομά του, όσο και η τίμια κάρα του. Ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή 15 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Κιδονιών, κυρίου Αθηναγόρα. Δύο φορές το χρόνο εορτάζεται πανδήμως στην τοπική μας εκκλησία ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος, ο οποίος τυχάνει να είναι και πολιούχος μας και που το άθαρτο σκήνομά του μαζί με την τίμια κάρα του φυλάσσονται στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Η πρώτη είναι στις 17 Φεβρουαρίου, που είναι και η ημέρα του μαρτυρίου του 1795, και η άλλη την Κυριακή του Παραλίτου, σε ανάμνηση του θαύματος της διασώσεως, της πόλεως και της νήσου από την θανατηφόρο ασθένεια της Πανόλους, κατά το έτος 1832. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε το έτος 1774 στον Νεοχώρη του Βυζαντίου. Έτσι του προσδόθηκε το προσωνύμιο Βυζάντιος. Οι γονείς του ονομαζόταν Αναστάσιος και Σμαραγδί και είχε άλλα δύο αδέρφια, τον Αντώνιο και τον Γεώργιο. Οι γονείς του ήταν θεοσεβούμενοι άνθρωποι που φρόντισαν τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών τους. Από την στιγμή πλέον ότι ο ένας αδελφός του, Αγίου Θεοδόρου, ο Γρηγόριος, έγινε επίσκοπος Αδριανοπόλεως. Για περισσότερες πληροφορίες θα έχω στην περιγραφή κάποια link.
Ταξιράν θάλασσαν και αέρα φιλοφίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και την ίσοτα αυτή, πάντων των ενευλαβία και κατανοίξη παρακολουθούντων, την Θείαν και Ιερά Λιτανίαν ταύτιμ των οικείων αυτών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, έτιδε και του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως ταύτης, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh, yeah.
παρακαλώ! Ημίλ, ανάπαυση! Δεόμεθα σε πάπουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθηναγόρου. Και των συντελεταρχούντων αυτοαγίων αρχιερέων Χρυσοστόμου και Ιακώβου του κεφημενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και συνδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν τον στράτη ημών και του καταξιρώντος. Επιδεόμεθα υπέρ της οικουμενικής καταστάσεως και ευσταθίας της Αγίας Εκκλησίας και της των πάντων ερώσεως είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του άσυστον και άφρητον και ανέμαρτον διακρατήμεν την πόλη τάφτη, την πάσα πόλη και χώρα, είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι Θεός ελέος κτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνας, ο εξαποστηλιάς του δούλου, συντοπιστός του λαού, εορτάζοντας η πνευματικός, την εμψαλμής και ίνης δοξολογίας η προσάγοντας, επιγενωμένη η σωτηρία σου χαριτή και ευδοκία το γέννη των ανθρώπων. Κύριε Λέησον, Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή δάφτην ηκεσίαν πρόσδεξον παρακαλωσόν ούλων και ελέησον ημάς κατά τα πλήρια σου ελέους και τους υπηρεμούς σου κατάρρευσον ημάς και υπάς των λαών σου των επιδευκόμενων του παρασυμπλούσιον έλεος ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Της αγάπης του Λειτουργός και της ειρήνης φιλάνθρωπης και της ομιμίας σωτήρ χάρισε ημί την αγάπη σου, το πλήρωμα του νόμου σου. Δώσε μη το πρόσωπο να λαμβάνεσαι αδίκως εν αγάπη και καθώς και ο μονιμής σου λόγος προσλάβεται μας. Δώσε μη αλλήλων τα βάρη βασάζει και με τα μνήμα σου λέει να δεις και να πληρούν τον όνο του Χριστού σου. Με τα πάση προθυμία σου τούμνος μυρίων κακών, από πάση επιβουλή και μεγεία πονιού. Ότι Θεό ειρήνη και ομνία και εκδημών υπάρχει, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε,
συγνωράσου ότι και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νίκαια η επίση όλας των άλλων. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, θα μου επιτρέψετε λίγο πριν τελειώσει η δάνση του Αγίου Θεοδόρου τον Μάρτυρος του Βυζαντίου από το νεοχώρι της Κωνσταντινούπολης κατά πόλεμο να εκφράσω για μία ακόμη φορά τα βαθύτητα σεβάσματα και την αγάπη μας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος μας έστειλε τον Σεβασμιότιο Μητροπολίτη Κοινωνιών να τον εκπροσωπήσει στη μεγάλη εορτή και πανηγύρι του τόπου μας και για τα θεοδόρια τα οποία εταιρέστησαν στη μνήμη του Αγίου μας με τη μέρημα την ουσιαστική του δημιουργικής. Να εκφράσω τις ερμές μου ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Άγιο Κοινωνιών, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και προεξάρχει των Ιεράρχων Κοθιών, ως και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυθήνης, αφού όπως είναι γνωστό, η Μητρόπολης μας είναι μία με δύο επισκόπους, όπως η ίδιος το πολύ συχνά. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω μαζί με τον Σεβασμιότατο Άγιον Κοινωνιών και τον Πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ο εφημέριος του Νεοχωρίου, όπως επίσης και τον πρόεδρο του Νεοχωρίου, τον κ. Βίγκα, οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας με μία πολυπληθή ακολουθή από τον χώρο του Βρουσόν μας. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον στρατηγό μας για την διάθεση της, του στρατού και της αεροναυτικής. Να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία για τα μέτρα τάξεως τα οποία έχει λάβει, όλα τα τμήματα που πρέστα σήμερα και συνοδεύουν την Ιερά Ανθήμη Θεμία, όπως επίσης και όλους τους ιερείς μας, τους ιεροψάλτες και όλους εκείνους οι οποίοι βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε και φέτος την μεγάλη αυτή εορτή και πανήγυρη του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Θα παρακαλέσουμε τώρα τον Άγιο Κοινωνιό δύο απλά λόγια να σας πει για να μεταφέρει και τις θέσεις του Πατριάρχη μας και να μας δώσει και το μήνυμα της εορτής. Καθώς σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και αγαπητοί και εκλεκτοί παρόντες, η έκτε του Ιερού Καταλόγου και εκπροσύρατε, αυτές τις μέρες
θανάτου εορτάζομεν νέκρωση. Άδω την καθαίρεση, πάσης βιωτής της αιωνίου απαρχής και σκυρτώντες υμνούμενη των αίτιων, δηλαδή τον Χριστό, ιτανεύουμε με πολλή πίστη και ακροτάτη ευλάβεια τα χαριτόβρητα ιερά λείψανα του Πολιούχου της Μυρίνης και της Λέσβου ολόκληρης, ο οποίος ήρθε από το γραφικό και όμορφο Νικόρι από την ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσφόρου για να μαρτυρήσει τον Χριστό και την Ανάστασή του στα χώματα αυτά, σε αυτό το νησί, το οποίο βρίσκεται κάτω από το Ιερό Μαφόριο της Παναγίας της Αγιασιώτισσας. Και εκείνος ήρθε να προσκυνήσει τη χάρη της και να την μεταφέρει σε όλους τους ανθρώπους, καθώς ποτίζοντας με το τίμιο αίμα του την Μυτιλήνη, την πόλη της Μυτιλήνης, έμενε να αποβεί ο προστάτης αυτού του τόπου, διότι με την ευλογία του, με τις πρεσβείες του, με τη χάρη του, με το ζωντανό παράδειγμά του, έγινε εκείνος στον οποίο ο λαός του νησιού κατέφυγε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, με μετάνοια, με πίστη και με την προσδοκία ότι μπορεί ο Άγιος να πρεσβεύσει στον θρόνο του Θεού και να επανέλθει η υγεία στο λαό αυτού του νησιού. Έτσι και εμείς σήμερα λιτανεύουμε την ελπίδα των ψυχών μας, η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτή την ιερά ψαλοθήκη, από την οποία εκπέμπονται χάριδες και αγιασμός και έλεος και ελπίδα. Κυρίως όμως εκπέμπεται το αιώνιο μήνυμα του σταυρωμένου και αναστημένου Κυρίου μας, το οποίο μήνυμα είναι η αγάπη. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, στην ευχή την οποία διάβασε, παρεκάλεσε τον Θεό να χαρίσει σε όλους μας την αγάπη Του, αυτή που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη σήμερα, την αγάπη του Θεού, την οποία εμείς οι χριστιανοί πρέπει μεταξύ μας να την έχουμε στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους, στις σχέσεις μας με τον Θεό, στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Αυτή η αγάπη προς τον Θεό ήταν εκείνη η οποία παρεκκίνησε τον Άγιο Θεόδωρο να γίνει ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελίστου. Αυτή η αγάπη, η οποία είναι η ένδειξη όλων ημών των χριστιανών, είναι σήμερα υπερποτέ άλλοτε αναγκαία να παραμείνει βαθιά ριζωμένη στη ζωή μας. Και θα παρακαλέσω τους μεγαλυτέρους να αναθρέφουν τα παιδιά τους με την αγάπη προς τον Χριστό, την αγάπη προς την Εκκλησία, διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα, είναι ο σταυρωμένος και αναστημένος Κύριος της δόξης, ο Κύριος της Εκκλησίας και της ιστορίας. Είναι εκείνος ο οποίος χώρισε την ιστορία στην πρόχριστου εποχή και στη μεταχριστόν εποχή, την εποχή του νόμου και της χάριτος. Και εμείς δόξα τω Θεώ, ζούμε στην εποχή της χάριτος, της αποκαλύψεως του Θεού, η οποία αποκαλύπτεται στην καθημερινότητά μας, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα αισθητήρια της ψυχής και του σώματός μας για να ακούσουμε κάθε φορά τι το Πνεύμα λέγει τις Εκκλησίες. Με τις σκέψεις αυτές επιθυμώ να διαβιβάσω προς τον Σεβασμιότατο τον Άγιον Ποιμενάρχη, τον Άγιον Μυτιλήνης κύριον Ιάκωβο και τον Σεβασμιότατο τον Άγιον Μυθήνης κύριον Χρυσόστομο, των αδελφικών ασπασμών του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας και σε όλο το ποιμνιο της τοπικής Εκκλησίας την Αγία Πατριαρχική Ευλογία και το ανίστακτο ενδιαφέρον τόσο του Πατριάρχου μας όσο και της μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως για τους όπου γης χριστιανούς της, ιδιαίτερος δε για αυτούς οι οποίοι ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία μας. Παράλληλα έχω την εντολή να εκφράσω και δημοσίως τον Πατριαρχικό Έπαινο και την Πατριαρχική Ευαρέσκεια προς τον Σεβασμιότατο Άγιον Μυτιλήνης για όλα όσα προσφέρει εδώ στην πατρίδα του, στο νησί αυτό, στο οποίο ευλογήθηκε από τον Αναστάντα Κύριο να καταστεί ποιμενάρχης.
Η Μητέρα Εκκλησία και ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας εκτιμούν βαθύτατα όλους τους φόπους, όλες τις θυσίες, όλη του τη μεγάλη προσφορά προς εσάς το λαό της Άρητος. Ήθε ο σταυρωμένος και αναστημένος Κυριός μας, με τις πρεσβείες του Αγίου Θεοδόρου, του Βυζαντίου, του Νεοχωρήτου, να μας σκέπνει, να μας περιφρουρεί, να μας ενισχύει, να μας αυξάνει την πίστη και την αγάπη του, ούτως ώστε με ένα σώμα και με μια καρδιά να τον δοξάζουμε πάντοτε και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Ανακοινώσω στην αγάπη σας, την Τετάρτη 9.30 ώρα έχουμε την καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία υπονόμευτου του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου για το θαύμα το οποίο έκανε στο νησί μας και όχι μόνο και στην πόλη μας. 9.30 ώρα την Τετάρτη.
Thank you.